Με νομοθετική διάταξη του Υπουργείου Οικονομικών παρατείνει την προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου και η καταβολή των δύο πρώτων μηνιαίων δόσεων Ιουλίου και Αυγούστου του οφειλούμενου φόρου μέχρι τις 17 Σεπτέμβρη. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, η παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων που επικρατούν, αλλά και για να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι πολίτες, οι λογιστές και οι φοροτεχνικοί, εξαντλώντας κάθε χρονικό περιθώριο παράτασης δεδομένης της επερχόμενης έκδοσης των εκαθαριστικών του ΕΜΦΙΑ εντός του μηνός Σεπτεμβρίου. Μετά από συγγύη εκθείως που είχε το Υπουργείο Οικονομικών, από ανεπάλληλες εκκλήσεις από φορείς, συλλόγους, οικονομικό επιμελητήριο, για να βγουν οι ημερομηνίες των φορολογικών δηλώσεων, γιατί μην ξεχνάμε ότι φέτος ξεκινήσαμε αργά τις φορολογικές δηλώσεις. Μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του 7ου δεν είχαμε τα ποσά των αναστολών. Οπότε για πάρα πολλούς που βιαστήκαμε να κάνουμε φορολογική δήλωση, ενδεχομένως να χρειαστεί να κάνουμε τροποποιητική, ανακοίνωσε μια ανεπαρκέστατη και ολιγοήμερη παράταση μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου. 10 Σεπτεμβρίου δεν μπορούν να υποβληθούν κοντά στα 2 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις. Οπότε κάτι πρέπει να κάνει η ΑΔΕ, να δει το χρονοδιάγραμμα, να δει ποια είναι η ροή των φορολογικών δηλώσεων, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα λογιστικά γραφεία είναι ανελιπώς τους τελευταίους 15 μήνες στο χώρο εργασίας τους και πρέπει το προσωπικό τους και οι ίδιοι λογιστές, συνάδελφοι λογιστές, φοροτέχνες να πάρουν τις άδειές τους. Οπότε κάτι πρέπει να γίνει. Οι δηλώσεις πάνε ομαλά. Επισημαίνεται ότι για την παροχή έκπτωσης 3% στο συνολικό ποσό του οφειλούμενου φόρου που προκύπτει από τη φορολογική δήλωση, τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να υποβάλουν τη δήλωσή τους μέχρι τις 27 Αυγούστου και να καταβάλουν εφάπαξ τον φόρο μέχρι τις 31 του μήνα. Από την άλλη τη μεριά έχουμε την ανάγκη να έρθει ο φορολογούμενος στο γραφείο μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε το φορολογητέο εισόδημά του, το οποίο είναι μια υποχρέωση που έχει μια φορά το χρόνο και πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή, καθότι θα βγει κάτι να πληρώσει. Φανταστείτε πώς να συνονοηθούμε με έναν που είναι κάποιες ηλικίες, τι έχει γίνει με τις αναστολές των ηνικίων το 2020. Οι περισσότεροι ψάχνονται, προσπαθούν να βρουν τον τραπεζικό λογαριασμό τα λεφτά που κατατέθηκαν, τι ισχύει, τι δεν ισχύει. Όλα αυτά τα πράγματα απαιτούν το χρόνο τους, απαιτούν μια συνέπεια, απαιτούν μια ιδιαίτερη προσοχή και όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα γίνουν όλες οι φορολογικές δηλώσεις, αλλά σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Απαραίτητο αυτή τη στιγμή είναι οπωσδήποτε να ξεκουραστούν τα γραφεία μας, να πάρουν μια ανάσα, όπως προείπαμε, 15 μήνες είναι μέσα και εξυπηρετούν και βάζουν πλάτη για να λειτουργήσει το κράτος. Η κυβέρνηση, με πλήρη επίγνωση της πραγματικότητας των αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων της κοινωνίας, παρεμβαίνει όπου χρειάζεται για να στηρίξει και να διευκολύνει τους πολίτες, τονίζει με δήλωσή του ο Υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσιρόπουλος.